Μια βραδιά αφιερωμένη στην Ιωάννα Σελινιωτάκη πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με όλα τα μέλη και όλους τους διευθύνοντες συμβούλους των ασφαλιστικών εταιριών της χώρας να δίνουν το παρόν. Η κυρία Σελινιωτάκη ευχαρίστησε για την μέχρι τώρα πορεία που είχε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδος, δίνοντας και τις ευχές της στο νέο επόπτη, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντά. Να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα, τους συναδέλφους που με στηρίξανε πάρα πολύ. Γιατί όταν πραγματικά πριν από 8 χρόνια ο κύριος Προβόπουλος μου ανακοίνωσε την μετακίνησή μου από την εποπτεία των τραπεζών στην εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Γιατί ναι, είχα πολύ μεγάλη εμπειρία στην εποπτεία. Ναι, είχα περάσει όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι της κρίσης της ελληνικής αγοράς και πώς το χειριστήκαμε και πώς χειριστήκαμε τα θέματα με τις τράπεζες και πώς καταφέραμε ως Τράπεζα της Ελλάδος να περάσουν όλα τα προβλήματα χωρίς κανένας καταφέρνης να χάσει ούτε ένα ευρώ και χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην αγορά. Είχα λοιπόν αυτή την εμπειρία και αυτό ήταν πολύ σημαντικό εφόδιο για μένα, ωστόσο δεν ήξερα καθόλου την ασφαλιστική αγορά, δεν ήξερα το πλαίσιο που λειτουργεί η αγορά και δεν ήξερα και τους συναδέλφους και την ομάδα με την οποία έπρεπε να δουλέψω. Άρα εγώ ανέβηκα ένα όροφο από τον 4ο στον 5ο και βρέθηκα μπροστά σε ένα πολύ άγνωστο περιβάλλον που όμως από την πρώτη μέρα έπρεπε να λαμβάνω αποφάσεις. Να θυμίσω σε όλους ότι εκείνη την εποχή, δύο μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, πατήσαμε το κουμπί για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία stress test, προετοιμασία της αγοράς και της εποπτικής αρχής για το Solvency 2. Παράλληλα, είχαμε 6 εταιρείες σε close monitoring. Όλο αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα, σε ένα χώρο που δεν τον ήξερα, σε μια αγορά που δεν την ήξερα και σε μια αγορά που η σχέση της με την εποπτική αρχή δεν ήταν καθόλου καλή. Είχε συνηθίσει σε μια σχέση με το Υπουργείο, όποια αυτή ήταν, μετά με την ΕΠΕΙΑ, όποια αυτή ήταν, μετά με την ΔΕΙΑ, σε εκείνα τα χρόνια, όποια ήταν. Και βρέθηκα λοιπόν εγώ σε ένα περιβάλλον, όχι αυτό που ήταν κοντά στη δικιά μου ψυχολογία και ψυχοσύνθεση. Νομίζω ότι δουλέψαμε πολύ. Αυτό που είπα στους συναδέλφους την πρώτη μέρα που πήγα, είπα ότι ήρθα, είμαι εδώ, ένας διευθυντής που πρέπει να τον εκπαιδεύσετε στα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά είμαι εδώ και μαζί πρέπει να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο που μας εμπιστεύτηκε η Τράπεζα της Ελλάδος. Είμαστε εδώ και πρέπει να προετοιμάσουμε την αγορά για το Solvency και πρέπει να προετοιμαστούμε και εμείς για το Solvency. Γιατί και για μας, σαν εποπτική αρχή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε από τον έλεγχο στην εποπτεία. Τι σημαίνει ελέγχο, τι σημαίνει αξιολογώ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο βήμα και να πω επίσης ότι ήταν επίσης πολύ μεγάλο βήμα επειδή δεν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να μας προετοιμάσει. Ήταν ένα πλαίσιο που ήταν καινούριο για όλη την Ευρώπη, άρα δεν υπήρχε κάπου γνώση, δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να μάθουμε, άρα έπρεπε μόνοι μας να κάνουμε βήματα μπροστά πίσω. Αυτό λοιπόν το έκανα με τους συναδέλφους, τους συνεργάτες μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη όλα αυτά που μου δώσαν αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό που χτίσαμε αυτά τα χρόνια ήταν μια ειλικρινή σχέση. Αυτό που σας είχα πει σε όλους είναι ότι, ξέρετε, δεν είμαι ο μέτοχος, δεν είμαι η διοίκηση, δεν είμαι ο σύμβουλος, είμαι ο επόπτης. Είναι κάποιος ρόλος διαφορετικός και προσπαθήσαμε να τον κατανοήσουμε αυτόν τον ρόλο και να δουλέψουμε σε αυτή τη σχέση. Πιστεύω ότι πήγε καλά. Είμαι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στον διοικητή, αισθάνομαι καλά που σήμερα μπορώ να παραδώσω την εποπτεία στον κύριο Κωνσταντά, χωρίς να έχουμε έχοντας μια αγορά σε ένα πολύ καλό επίπεδο, όχι μόνο από πλευράς φερεγγιότητας, αλλά και από πλευράς εταιρικής διακυβέρνησης, από πλευράς καλής σχέσης και κατανόησης ότι πια δεν τα κάνω τα πράγματα για τον επόπτη και επειδή τα θέλει ο επόπτης, αλλά γιατί πραγματικά έχω καταλάβει ότι αυτό είναι ένα εργαλείο για να γίνω καλύτερος και για να πάω μπροστά και για να πάμε μπροστά και για να κάνουμε πωλήσεις. Και έχουμε δρομολογήσει αρκετά πράγματα. Είναι κάποια πράγματα σε εξέλιξη. Τα είπαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρωί. Τα έχω συζητήσει ήδη με τον κύριο Κωνσταντά και θα τα συζητήσουμε για τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι αυτή η σχέση που χτίσαμε θα συνεχίσει. Νομίζω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας θεσμός που
θα συνεχίσει να υπάρχει στο επίπεδο που υπάρχει και σήμερα. Το ότι η ΕΙΟΠΑ έχει μια πολύ καλή άποψη για την εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος πριν από 3 χρόνια, όταν ο Μπερναρντίνο, ο πρόεδρος ΕΙΟΠΑ, είχε έρθει εδώ σε συνέδριο και το είχε πει, και θα έρθει νομίζω και η Πέτρα σε ένα συνέδριο πάλι το Φεβρουάριο. Η άποψή τους είναι ότι πραγματικά ο Μπερναρντίνο είχε πει ότι ξέρουμε πώς ήταν η ασφαλιστική αγορά και πώς είναι σήμερα. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εποπτεία και στη σχέση της εποπτείας με τις εταιρείες. Οπότε, αρκετά είπα νομίζω. Είχα πει δεν θα πω. Όσα δεν είπατε όλα τα χρόνια. Όλα δεν είπατε αυτά τα χρόνια. Εντάξει, να σας πω, αυτή είναι η θέση του επόπτη. Ο επόπτης είναι εκεί για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, όχι για να μιλάει. Μιλάμε μέσω της διοίκησης όταν πρέπει να μιλήσουμε και μιλάμε μέσω του αποτελέσματος και της προσπάθειας που κάνουμε. Τις τράπεζες θα κάνετε που δεν μιλάνε λοιπόν, σωστά. Εκπροσωπώ την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς και γι' αυτό μπορώ να μιλήσω. Νομίζω ότι αυτό για μένα ήταν ξεκάθαρο και νομίζω ότι τα μέσα δεν ήταν, την αρχή τουλάχιστον δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένα, αλλά νομίζω ότι αυτό που είδανε στην πορεία είναι ότι είχα μια σταθερή σχέση και η σχέση που είχα και η άποψη που έχω είναι ότι η ίση μεταχείριση προς όλους. Άρα, ποια είναι η σχέση με την αγορά προς όλους η ίδια. Η σχέση μου με τα μέσα, ναι, μακριά, δεν είναι η δουλειά μας να μιλάμε στα μέσα. Όχι. Αυτή είναι η δουλειά άλλων. Η δουλειά μας είναι να εφαρμόσουμε το πλαίσιο, να προσπαθούμε να προσεγγίζουμε όλο αυτό, να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό το βλέπετε στην συνέχεια. Θα πω εδώ ότι αυτό που αφήνει η κυρία Σελινοτάκη πέραν του legacy της συνεργασίας μας αυτά τα χρόνια και της Επιδοσύνης, είναι μία ΔΕΙΑ και όλα τα στελέχη εδώ της ΔΕΙΑ που είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αυτή την παρακαταθήκη αφήνει στον κύριο Κωνσταντά, στον αγαπητό Σταύρο. Η μέρα είναι της κυρίας Ελιοντάκη, αλλά πες δύο λόγια. Η κυρία Ελιοντάκη έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη. Έχουμε συνεργαστεί σε δύσκολες στιγμές σαν εθνική ασφαλιστική, αλλά και σαν αγορά. Γνωρίζω προσωπικά πόσο βοήθησε πάρα πολλά πράγματα. Εκείνη και οι συνεργάτες της έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη για όλους εμάς. Το καλό σε εσάς είναι τουλάχιστον ότι εγώ ξέρω την αγορά, αλλά για την εποπτεία θα χρειαστώ τη βοήθεια των συναδέλφων. Θα πω λοιπόν ότι 8 χρόνια μετά έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη της αγοράς, θα πω, όντας μια αυστηρή επόπτης, έχοντας επιβλέψει την μετάβαση από την προ-Solvency 2 στη μετά-Solvency 2 εποχή. Κάποιοι από εμάς και διαμεσολαβούντες θυμάστε και το 30-31 και πολλά άλλα που έχουν κάνει μια αγορά πιο αξιόπιστη, σε πιο στερεές βάσεις. Αλλά όπως λέω πάντα, πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να πουλάμε και ασφάλειες, δεν φτάνει μόνο η εποπτεία, είναι ένα άλλο θέμα. Η σημερινή όμως μέρα είναι μια μέρα που η αγορά τιμά την Ιωάννα Σελινιωτάκη για αυτό που έφτιαξε και αφήνει στο Σταύρο Κωνσταντά μια ΔΕΙΑ με στελέχη εξαιρετικά, πρέπει να πω, μια ΔΕΙΑ που πρέπει μαζί η αγορά μας και ο επόπτης και η πολιτεία, θα πω εγώ, να καλύψουμε επιτέλους το ασφαλιστικό κενό που υπάρχει, το κενό προστασίας που υπάρχει για το καλό του Έλληνα. Αυτό έχει πολλή δουλειά και πολλές λεπτομέρειες. Είμαστε τυχεροί όμως που η Ιωάννα ήταν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Σαργιοργίου, ο νέος επόπτης έρχεται από την ασφαλιστική αγορά. Πολλοί έχουν πει ότι αυτό είναι θετικό. Εσείς πώς το βλέπετε και αν αυτό πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στην εποπτεία? Νομίζω ότι είναι θετικό ότι ο νέος επόπτης ξέρει από μέσα τα θέματά μας. Και προφανώς μαζί θα πορευτούμε στις ενδιαφέρουσες μέρες που έρχονται.